Βρισκόμενοι στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, είμεθα εις το 38ο κεφάλαιο, εις τον 7ο στίχο. Οι προηγούμενοι στίχοι αναφέρονται στην αξία και την πολυτιμότητα του ιατρού, αλλά και του φαρμακοποιού, και ότι ο Θεός έκανε και των γιατρών και των φαρμακοποιών για τις ανάγκες του ανθρώπου. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Και τώρα προχωρούμε, ευρισκόμενοι στον 7ο στίχο, λέγει «Εν αυτής εθαράπευσε και ήρε των πόνων αυτού». Δηλαδή, δια των ιατρών και δια των φαρμακοποιών θεραπεύει ο Θεός και αφαιρεί τις ενοχλήσεις του ασθενού, του ανθρώπου. Βεβαίως. Ανέκαθεν, ξέρετε, ο ιατρός θεωρείται ο πολύτιμος, όχι ο λιγότερο και ο φαρμακοποιός. Ανέκαθεν. Βρίσκομαι κοντά σε μεγάλους άνδρες της ιστορίας, όπως στον Μέγαν Αλέξανδρο, πάντοτε την παρουσία ιατρού. Να δει κανείς από εκεί, δηλαδή, πόσο πολύτιμος είναι ο ιατρός. Φυσικά, θα μου πείτε γιατί ο ιατρός του δεν τον εθεράπευσε όταν έκανε μπάνιο. Φαίνεται ιδρωμένος, φαίνεται πώς. Στον ποταμό, τον Εφράτη ποταμό, έπαθε φοβερή, φαίνεται, πνευμονία και απέθανε ο Αλέξανδρος. Μα δεν είναι Θεός, αλλά από προσώπου Θεού ο ιατρός. Διότι αν υποτεθεί ότι θα εθεράπευε σε κάθε περίπτωση, τότε κάπου θα έμενε ο άνθρωπος και αθάνατος. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος επί της γης δεν είναι αθάνατος, ούτε μπορεί να μείνει αθάνατος υπό την μορφή στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή ποιαν μορφή, ότι αυτή η ίδια η ουσία του δυστυχώς θα περάσει μέσα από τον τάφο. Και για να είμαι ακριβέστερος, εκείνοι που θα ζουν τότε που θα έρθει ο Κύριος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, βάζει τον εαυτό του, όχι γιατί ήλπιζε ότι στην εποχή του θα ήρθε το Χριστός, αλλά επειδή το ζών, για αυτόν τον λόγο βάζει βέβαια και τον εαυτό του. Και τι λέει, ότι εμείς οι περιλυπόμενοι, λέγει, εμείς που θα έχουμε μείνει όταν θα έρθει ο Κύριος, βεβαίως αρπαγιζόμεθα είναι φέλες, θα αρπαχθούμε, λέγει, όπως ο Κύριος αρπάχθηκε ενεφέλες, θα λέγαμε, στην ανάληψή του, και εκεί συγκυρίω εσώμεθα, θα είναι θα πάντοτε με τον Κύριον κλπ. Κλπ. Αυτή βέβαια θάνατο δεν θα δοκιμάσουν, αλλά θα είναι μία μεταβολή από την θνητότητα στην αθανασία του σώματός, των μεταβολή, και μία ακόμα φθαρτότητα προς την αυθαρσία. Θα μπορούσα να πω ότι με αυτό που σας είπα ήδη σας δίνω μία εξήγηση σε ένα λίγο περίεργο χωρίο της Αποκαλύψεως, που λέγει ότι ο διάβολος, ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης ζώντες θα πεταχθούν, λέγει εις τον Άδην. Ζώντες, προσέξτε αυτό το σημείο. Και διαμέν τον διάβολο δεν υπάρχει θέμα, σώμα δεν έχει, αλλά και ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης άνθρωποι είναι, οι οποίοι θα πεταχθούν, λέει, ζώντες στην λίμνη του πυρός. Πώς θα πεταχθούν ζώντες? Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα. Διότι στις ημέρες του Αντιχρίστου θα έρθει ο Χριστός, και συνεπώς και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης δεν θα δοκιμάσουν θάνατο. Αυτόν τον φυσικόν θάνατον που λέμε, φυσικόν, τέλος πάντων των εισαγωγικών, όπως τον λέμε έτσι, αλλά απευθείας θα βρεθούν με τη σωματική τους, δηλαδή κατασκευή, θα βρεθούν στην λίμνη του πυρός, δηλαδή στην κόνωση.
είπαμε τη σωματική τους κατασκευή, διότι μην ξεχνάτε ότι αφού θα αναστηθούν όλοι, απαξάμαντες όλοι, και ο Κύριος θα πει, όπως λέει στο τελευταίο χωρίο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 25ο κεφάλαιο, «Ποράβει στα πεμού και τυραμένη κτλ. Κτλ. Εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού κλπ. Κλπ». Εκεί, αφού θα έχει γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα γίνει η κρίση. Αλλά τότε θα έχουν πάρει όλοι οι άνθρωποι το σώμα τους. Θα είναι πλήρης. Και συνεπώς, εις την κόλαση, θα είναι με το πλήρες σώμα η αμαρτωλή. Εδώ, το σχολιάσω λιγάκι περιπαιχτικά, που λένε μερικοί, τι λέει καζάνια, λέει είναι η κόλαση. Αχ, μακάρι να ήταν αδελφοί μου καζάνια. Μακάρι να ήταν. Αλλά μην ξεχνάτε ότι με τον σωματικό μας παράγοντα θα βρεθούμε στην κόλαση. Ναι, όπως και στη Βασιλεία του Θεού, με τον σωματικό μας παράγοντα. Και όταν θα βλέπουμε τον Κύριο, με αυτά τα μάτια μας τα σωματικά, θα βλέπουμε τον Ιησού Χριστό σε όλη του τη δόξα στην Βασιλεία του. Δηλαδή, έχω πάθει μία ψύχωση, αν το έχετε αντιληφθεί, που επιμένω και επιμένω με κάθε ευκαιρία βρίσκω για να το τονίσω, ότι θα είμεθα με τα σώματά μας, θα αναστηθούμε και θα είμεθα με τα σώματά μας στην άλλη ζωή. Αυτό μη μας διαφεύγει. Αλλά επειδή υπάρχει μία χοντρή αντίληψη περί των εσχάτων, γι' αυτό δεν ξεκολλάει από εκεί περιέργως. Δεν ξεκολλάει από εκεί το μυαλό μας και η φαντασία μας. Αγαπητοί μου, έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, εάν οι γιατροί θα έπρεπε να κρατούν στη ζωή τους ανθρώπους, τότε βέβαια θα ήταν, πώς να το πούμε, κάτι το καταπληκτικό. Τότε θα είχαν καταργήσει οι γιατροί των θάνατων. Αυτό όμως επιφυλάσσεται για λίγο αργότερα. Συνεπώς, θα μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι γιατροί και τα φάρμακα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα παραμέναμε αθάνατοι εδώ στην γη. Και προχωρούμε εις τον στίχον αυτών που σας ήδη διάβασα και ξανά επαναλαμβάνω. «Εν αυτή σε θεράπευσε και ήρε των πόνων αυτού», δηλαδή δια των ιατρών και των φαρμακοποιών, θεραπεύει ο Θεός και αφαιρεί τις ενοχλήσεις του ασθενούς του ανθρώπου. Και εδώ φαίνεται και η αγάπη και η φιλανθρωπία αλλά και η σοφία του Θεού. Βλέπετε, πέσαμε, εισήλθεν ο θάνατος, αλλά ο Κύριος παρά τα αυτά δεν μας αφήνει. Η έξοδό μας από τον παράδεισο προφανώς είχε να σωρεύσει πολλά δεινά. Και πρώτα-πρώτα την αρρώστια. Εκτός βέβαια από τα δεινά του προσανατολισμού μας, ο οποίος ή το να χάσουμε από τον οπτικό μας ορίζοντα τον Θεό, φοβερό αυτό, και εκείνο που βλέπουμε κοντά μας, αυτό και να λατρεύσουμε, δηλαδή την ιδωλολατρία, το πρώτο σύμπτωμα των πρωτοπλάστων και των απογόνων των, ήταν η ιδωλολατρία. Και δεν είναι ιδωλολάτρηση βεβαίως ούτε ο Αδάμ ούτε η Εύα, αλλά οι παρακάτω απόγονοι ιδωλολάτρησαν. Γιατί οι πρωτόπλαστοι είδαν τον Θεολόγο, εγνώριζαν ποιος είναι. Αλλά παρά τα αυτά χάθηκε από τον οπτικό ορίζοντα ο Θεός Λόγος και έμεινε η κτήσης. Άρα λοιπόν και τα αποτελέσματά της και οι κινήσεις της. Έτσι λοιπόν γύρισε ο άνθρωπος πάλι, όχι πάλι, γύρισε για πρώτη φορά στην ιδωλολατρία. Εμείς δυστυχώς είμαστε εκείνοι οι οποίοι, προσέξατε έτσι, ενώ ο Παύλος ο Μακάριος ήρθε και μας απείλαξε από την πλανεμένη μας πίστη στα είδωλα και κάναμε την κτήση είδωλο και τη λατρεύαμε και τη λατρεύαμε. Ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω. Και αυτό δεν θα πάψω να σας το τονίζω για να μην πέσετε από τα σύννεφα με εκπλήξεις που μπορείτε να δείτε μπροστά σας ότι επανακάμπτει, ξαναγυρίζει η ιδωλολατρία
Τι ιδωλολατρία, η χοντρή ιδωλολατρία. Δηλαδή πια, η λατρεία του 12 Θεού του Ολύμπου. Και μάλιστα ήδη τους αποκαλούμε αυτούς τους συγχρόνους μας, 12 θεΐτες. Επήραν και το όνομά τους. Έτσι λοιπόν, ο Θεός επέτρεψε να μπει και η αρρώστια, επέτρεψε να μπει και ο θάνατος. Όταν λέμε αρρώστια, εννοούμε τη φθορά. Εκ των προτέρων λοιπόν, προειδότος του Θεού, προγνωρίζοντας του Κυρίου, του Θεού, εναποθήκευσε κάποια παρηγορία εις τα υλικά της γης, όπως είναι τα εκγής φάρμακα, στα βότανα κτλ. Ο σκοπός ήταν, όπως είδαμε, να αρθεί ο πόνος του ανθρώπου. Και άφησε στον άνθρωπο όλα αυτά δια της επιστήμης να τα ανακαλύψει. Δεν είπε, ξέρεις, αυτή την ιδιότητα έχω στο χαμόμηλο, αυτή την ιδιότητα έχω στο τήλιο. Τον άφησε ο ίδιος να προχωρήσει και να δοκιμάσει και να εξασφαλίσει ένα κάτι, μία μικρή παρηγορία για τη ζωή του εδώ στη γη. Φανταστείτε για ένα παράδειγμα. Φανταστείτε μία εγχείρηση που θα έπρεπε να γίνει πρώτης ανακαλύψεως του χλωροφορμίου που το ανακάλυψε ο Σίμψον. Αν μπορούσε να γίνει. Τώρα να σου ανοίξω, να σου κάνω σχολικό ιδιαίτητα εγχείρηση. Απλή εγχείρηση σήμερα. Θεωρείται πάρα πολύ απλή. Θα μπορούσε κανείς να τολμήσει να υποστεί μια εγχείρηση, δηλαδή να σου ανοίξουν την κοιλιά σου για να βγάλουν την σκολικοειδή απόφυση κλπ. Κλπ. Χωρίς νάρκωση, αδιανόητο πράγμα. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο ανοίχθηκε ο δρόμος της ιατρικής από κάποια πράγματα που ο Θεός έβαλε όμως εμπροκειμένο την νάρκωση. Και μια που λέμε νάρκωση και ναρκωτικά, αν το θέλετε, γιατί μπορεί να πει κανένας, γιατί υπάρχουν τα ναρκωτικά? Βεβαίως υπάρχουν, για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχουν για να τα παίρνουμε για να μας γυρίζει ο ουρανός φωτίλι και να βρισκόμαστε σε παραδείσους στους οποίους υπόσχονται οι ναρκωμανείς. Θεός να φυλάξει. Θεός να φυλάξει. Αυτά τα ναρκωτικά θα ήσαν χρήσιμα και βεβαίως χρήσιμα και χρησιμοποιούνται στην ιατρική προκειμένου ο ασθενής να αναρκωθεί για να μπορεί να υποστεί μία εγχείρηση. Όχι να πάρουμε τώρα εμείς αυτά, τι δυστυχείς που είμαστε, όπως είναι η μορφήνη παραδείγματι. Μορφήνη είναι πολύτιμη. Η μορφήνη είναι πολύτιμη. Τη δίδουν συνήθως για να μην μάθει ο άνθρωπος να είναι ναρκωμανής, αν γίνει καλά, στα τελευταία του ανθρώπου, για να μην πονάει. Του βάζουν ενέσεις μορφήνες. Συνεπώς, βλέπετε εδώ την αγάπη του Θεού όταν σου παρασκευάζει εδώ στη γη το ναρκωτικό για να μην πονάς ενώ πεθαίνεις. Όχι να πάρεις εσύ τη μορφήνη τώρα, την ηρωίνη και δεν ξέρω τι, όλα αυτά πράγματα για να τα κάνεις διασκέδαση. Φοβερό. Παραποίηση των πραγμάτων. Λοιπόν, ο Θεός έτσι οδηγεί τους επιστήμονες αυτά τα πράγματα να τα ανακαλύπτουν και να τα χρησιμοποιούν εκεί που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν. Έτσι θα λέγαμε, ας έχει δόξα ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας. Είναι γνωστό, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο τα φάρμακα. Είναι και διάφορες κινήσεις ζώων, πτηνών, ξέρω, θηλαστικών κτλ. Τα οποία ζώα διδάσκουν τον άνθρωπο μερικά πράγματα. Τους τα έβαλε ο Θεός μέσα τους ενστικτοδός. Και ο άνθρωπος αυτά τώρα τα ανακαλύπτει και τα αντιγράφει. Είναι γνωστό ότι το κλείσμα, το γνωστό μας κλείσμα, είναι πολύ ευεργετικό, αναμφισβήτητα. Το ίδιο άνθρωπος
ξέρετε πού, εις τους πελαργούς. Ο πελαργός όταν είναι δυσκύλιος βάζει νερό μες στο στόμα του και με το ράμφος του γυρίζει και κάνει κλείσμα μόνος του. Το είδε ο άνθρωπος, το δοκίμασε, να το βρήκαμε. Είναι πολλά, αγαπητοί μου, τέτοια. Βλέπετε τη γάτα, όταν έχει πεπτικές διαταραχές, πηγαίνει να βρει κάποιο χόρτο για να το φάει. Δεν ξέρω πιο πολλά στο σημείο αυτό, αλλά έτσι ενδεικτικός για να σας δείξω ότι ο άνθρωπος πάρα πολλά πράγματα αντιγράφει και από το ζωικό βασίλειο. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 8ο στίχο. Μοιρεψός εν τούτης ποιήσει μείγμα και ουμή συντελέσει έργα αυτού και ειρήνη παρά αυτού εστίν επί προσώπου της γης. Δηλαδή, ο φαρμακοποιός δια των διαφόρων βοτάνων κατασκευάζει φαρμακευτική σύνθεση, μείγμα, σύνθεση, και είναι ατελείωτα και ουμή συντελέσει, δεν ατελειώσει, είναι ατελείωτα τα θρησκευτικά του, συγγνώμη, τα φαρμακευτικά του παρασκευάσματα, ώστε να έρχεται η θεραπεία και η γαλήνη από φάρμακό του σε όλους τους ασθενείς της οικουμένης. Διότι υπάρχει αυτή, λέγαμε, η κοινωνικότητα που υπάρχει, που έχουμε εδώ στη γη εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν κρατάμε ένα φάρμακο που το ανακαλύπτουμε και τον εαυτό μας. Αυτό γίνεται γνωστό και παραπέρα και παραπέρα. Λέμε η ιατρική της Κίνας. Η ιατρική της Κίνας. Η ιατρική των Ινδιών. Και μάλιστα τώρα που έχουμε και τις συγκοινωνίες εύκολες, αυτή, θα λέγαμε, η ανακοινωτικότητα περί τα φάρμακα είναι εύκολη. Μόνο εδώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο που είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ σοβαρό, είναι το εξής, ότι οι άνθρωποι της Ασίας δεν είναι χριστιανοί. Δεν έχουν πάρει το Ευαγγέλιο, πλην βέβαια μικρού αριθμού ανθρώπων. Έτσι έχουν συνδέσει, σας το έλεγα μια περασμένη φορά, τη θεραπεία με την θρησκεία τους. Οι θρησκείες όμως που υπάρχουν στην Ανατολή είναι ειδωλολατρικές, δεν υπάρχει αντίρρηση. Στην Ιαπωνία φερειπίν υπάρχει προγνολατρία, έτσι για παράδειγμα σας το λέγω. Και στην αρχαία Ελλάδα ήταν και συνεδέεται η θεραπεία με το Θεό. Είχαμε τα περίφημα ασκληπιεία. Και αυτό το να συνδέσεις την θεραπεία με το Θεό είναι σπουδαίο. Άλλο τώρα ότι η θρησκεία είναι ειδωλολατρική. Εφόσον λοιπόν αυτή τη στιγμή παραμένουν ειδωλολάτρες ή της Ανατολής άνθρωποι, είναι πολύ φυσικό όταν δίνουν οδηγίες γύρω από το θέμα των φαρμάκων και των θεραπείων να συνδέουν τα φάρμακα και την ιατρική τους με την ειδωλολατρία. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Γι' αυτό πολλοί της δύσεως άνθρωποι που είναι χαλαροί ως προς την πίστη μπορούν να δεχτούν ένα φάρμακο από την Κίνα, τις Ινδίες κτλ. Εντάξει, αλλά πρόσεξε. Αυτό συνδέεται με την ιδρολατρία. Γι' αυτό πολλές φορές άνθρωποι που έρχονται από εκεί, εγώ ρωτώ και μου, εσείς μου τα λέτε αυτά. Όταν σου πρότεινε αυτό το φάρμακο ή να σου κάνει κάποιο μασάζ και τα λοιπά, έλεγε λόγια. Και αν μου υποθεί ότι έλεγε λόγια, είναι αυτή η σύνδεση του φαρμάκου με την ιδρολατρία. Και συνεπώς, να φυλάξει μυριάδες φορές, να φυλάξει ο Θεός. Εδώ είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Λοιπόν, ποιήσει δείγμα, λέει. Αναφέρεται εδώ το χωρίο στις αναρρύθμιτες και ατελείωτες συνθέσεις των φαρμάκων, του φαρμακοποιού. Ποιήσει μείγμα.
παίρνει από αυτό, παίρνει από εκείνο, κάνει μία σύνθεση. Αυτές οι συνθέσεις είναι, είδαμε, πάμπολες. Και θα δίνει με τις συνθέσεις του αυτές την απαλλαγή από την αρρώστια και τον πόνο. Σκεφτήκαμε ποτέ όλους εκείνους, αγαπητοί τους, σκαπανείς της επιστήμης, πόσο εμόχθησαν για να εκφράσουμε σε αυτούς την ευγνωμοσύνη μας και τον θαυμασμό μας, γιατί όχι και την προσευχή μας. Σκεφτήκαμε πώς ημόχθησαν να κάθονται μέρα νύχτα επάνω στο εργαστήριό τους. Θυμάμαι, έλεγεται ένα στιγμιότυπο, είναι με τον πώς τον έλεγαν, τον Παστέρ, ο περίφημος Παστέρ, που άνοιξε το δρόμο να ανακαλύψουμε τα μικρόβια με το μικροσκόπιο κλπ. Ήταν μέρα νύχτα εκεί στο εργαστήριό του. Κάπου τους είχαν καλέσει το ζεύγος Παστέρ το βράδυ σε μία δεξίωση. Λέει στη γυναίκα του να είσαι έτοιμη για να πάμε στη δεξίωση αυτή. Ο Παστέρ όμως απορροφήθηκε από την εργασία του και το ξέχασε. Όταν το θυμήθηκε, έβγαλε, θα λέγαμε, την μπλούζα, τη λευκή που φορούν συνήθως όλοι αυτοί οι γιατροί και φαρμακοποιοί, τρέχει στο σπίτι, είδε τη γυναίκα του να κάθεται στην καρέκλα για να τον περιμένει. Δεν έβαλε φωνή η γυναίκα. Τέτοιος ήσουν πάντα και δεν ξέρω τι και δεν ξέρω τι. Λέει, να με συγχωρείς πολύ, λέει ο Παστέρ, ξέχασα, το κατάλαβα, λέει αυτή. Αλλά τέτοιες γυναίκες αρμόζουν σε τέτοιους επιστήμονες. Όχι να θέλει, γιατί έχω και την ιστορία, μια άλλη ιστορία. Γυναίκα γιατρού, πόπο, φρίκι, φρίκι, φρίκι. Να θέλει εξόδους, να θέλει τούτο, να θέλει εκείνο και να μην λογαριάζει την εργασία του σύζυγου. Ότι ο άνθρωπος αφιερώνεται και απορροφάται από τους ασθενείς κλπ. Αγαπητοί μου, τέτοιες γυναίκες αρμόζουν πράγματι σε επιστήμονας ερευνητάς. Ωστόσο, τι δεν οφείλουμε εις τον Παστέρ. Τι δεν οφείλουμε. Θυμηθείτε ακόμη την Πενικυλίνη. Πόσους ανθρώπους έσωσε η Πενικυλίνη. Και όμως, δεν εργάστηκε λίγο ο Φλέμινγκ. Και είχε μάλιστα και Ελληνίδα γυναίκα, όπως θα γνωρίζετε. Δεν λέγω πιο πολλά, διότι παρατήρησε, αυτό χρειάζεται εις τους επιστήμονες, η παρατηρητικότητα. Παρατήρησε μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα, ένα σωλήνα που βάζουν μέσα κάποια παρασκευάσματα και κάνουν κάποια πειράματα. Τον δοκιμαστικό σωλήνα τον ξέρουμε και από το σχολείο, γιατί και στη χημεία που κάνουμε, στο σχολείο, ό,τι κάνουμε. Εμείς τουλάχιστον τώρα, αν έχουν χημεία, χημείο, τα παιδιά τα σίγουρα δεν ξέρω. Λοιπόν, εκεί παρατηρήσε ότι κάτι είχε μπει και το οποίο κάτι είχε μουχλιάσει. Και τότε παρατήρησε ότι κάτι που είχε βάλει από μικρόβια, αυτά εξαφανίστηκαν. Πάλι. Από τη μούχλα εξαφανίστηκαν. Ναι, είναι γνωστή η πενικυλίνη ότι υπάρχει στη μούχλα. Μελέτησε το θέμα και έχουμε σήμερα, αγαπητοί μου, τα αντιβιωτικά και σωζόμεθα από τόσες και τόσες αρρώστιες. Πιο μπροστά, θυμίστε, ήταν οι σουλφαμίδες. Αν είχε ένας φαρμακοποιός εγώ, εδώ θα λέει, μπορεί να τα ξέρω, δούλεψα ένα καιρό σε φαρμακείο. Όταν ήμουν 13 χρονών, έγινε ο πόλεμος και ο πατέρας μου δεν με άφησε να γυρίσω από εδώ και από εκεί, αλλά με έβαλε σε ένα φαρμακείο να δουλεύω. Και από εκεί, να σας πω την αλήθεια, είχα μάθει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί το αφεντικό είχε πολλά βιβλία, πανεπιστημιακά βιβλία, και πού με έχανες, πού με έβρισκες, εκεί μάθαινα να ασχολούμαι και να διαβάζω. Και μάλιστα τότε ήταν της μόδας, ξέρετε, ήταν της μόδας. Η ψωραληθή. Γιατί ο κόσμος τότε είχε ψώρα. Και ψήρα και ψώρα. Και μάλιστα
όταν έδιναν τα χρήματά τους, χάρτινα χρήματα, το αφεντικό μου έλεγε, οι πελάτες, μου έλεγε, Θανάση, βάλ τα χρήματα στο σιρτάρι, για να μην τα πιάσει αυτός, γιατί τα χρήματα, τα χάρτινα, ήταν φορείς, βέβαια, ψώρας. Εγώ βέβαια τα έπαιρνα από την ακρίτσα και αμέσως πήγαινα για να πληθώ. Ναι, οπότε είχα μάθει και τη συνταγή της ψωραλυφής. Την έχω γραμμένη και την θυμάμαι, αλλά μου πολύ πράγματα. Αγαπητοί μου, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι. Ωστόσο, σε όλους αυτούς χρωστάμε πολύ ευγνωμοσύνη, διότι διατήρησαν την διέστηση, ανέπτυξαν την διέστηση, όπως εμπροκειμένο, γιατί τα μικρόβια χάθηκαν μέσα εις τον δοκιμαστικό σωλήνα, η επιμονή τους, η υπομονή τους, η ανεξάντλητη υπομονή τους να ερευνήσουν κάτι προς όφελος ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Όλοι αυτοί οι επιστήμονες είναι μεγάλοι ευεργέτες της ανθρωπότητας. Στο δικό μου νοσοκομείο έχουν βάλει την προτομή του Παπα-Νικολάου. Ξέρετε πόσες γυναίκες έχει σώσει αυτό που βρήκε ο Παπα-Νικολάου, που γίνεται μία διαπίστωση, αν η γυναίκα, ξέρω εγώ, ξεκινάει για καρκίνο. Το ξέρετε αυτό. Όλους αυτούς να τους ενθυμούμεθα, με ευγνωμοσύνη να τους ενθυμούμεθα. Και πηγαίνουμε στο επόμενο χωρίο, στο ένατον. Τέκνον, εν αρρωστήματί σου μη παράβλεπε, αλεύξε Κυρίο και αυτός γιάσετε σε. Δηλαδή, παιδί μου, όταν αρρωστήσεις, μην αδιαφορήσεις για το γιατρό και τα φάρμακα. Συγχρόνως όμως, παρακάλεσε για τον Κύριο και αυτός θα σε θεραπεύσει. Εδώ είναι μια προτροπή προς τον ασθενή άνθρωπο. Πρώτο στοιχείο είναι μη αμελήσεις τη θεραπεία σου. Ναι, αν αμελήσεις, αύριο θα είναι πολύ αργά. Και κυρίως κάποιες σύγχρονες αρρώστιες, όπως είναι ο καρκίνος, που αν τον αφήσεις, δεν σηκώνει πια τίποτα. Ούτε εγχείρησης, τίποτα. Ξέφυγε. Η ολέθρια, θα λέγαμε, επίδρασή του, ξέφυγε. Αντελήφθης κάτι, έπιασες κάτι, τρέχα γρήγορα στο γιατρό. Μάλιστα, πρέπει να ξεκινάμε από την πρόληψη. Αυτό είναι πασίγνωστο. Προτιμότερο να προλαβαίνουμε παρά να θεραπεύουμε. Όλοι το λένε αυτό και το ξέρουμε. Βλέπουμε εδώ ότι ο Ιερός Συγγραφεύς συμπεριλαμβάνει και το Θεό και το γιατρό. Τι λέει? Είδες κάτι? Αντελήφθηκες κάτι? Κάνε προσευχή και τρέχα στο γιατρό. Ο ένας δεν αντικαθιστά τον άλλον. Δυστυχώς, πολλοί νομίζουν ότι ο Θεός είναι περιττός, αφού υπάρχει ο γιατρός. Και αντίστροφα, άλλοι ότι είναι ο γιατρός περιττός, αφού υπάρχει ο Θεός. Αγαπητοί μου, είδατε εδώ, είδατε σωστή θεόπνευστη θέση που παίρνει η Αγία Γραφή. Και ο Θεός και ο γιατρός. Γιατί το γιατρό ο Θεός τον έκανε. Αντελήφθης λοιπόν ότι αρρώστησες, εύξε Κυρίο. Δηλαδή, να ευχηθείς εις τον Κύριο. Κατόπιν πήγαινε στον γιατρό και αφού ο γιατρός είναι από προσώπου Κυρίου και εκείνος θα παίξει το δικό του το ρόλο. Δέκατο χωρίο. Λέγει, απόστησον πλημέλιαν και εύθυνον χείρας και από πάσης αμαρτίας καθάρισον καρδία. Απομάκρυνε τον εαυτό σου από την αμαρτία, έχε καθαρά τα χέρια σου από κάθε αδικία και καθάρισε την καρδιά σου από κάθε αμαρτία. Προκειμένου να προσευχηθείς για την υγεία σου, θα λάβεις υπόψη αυτά.
Δηλαδή, θα φύγεις μακριά από την αμαρτία. Ίσως θα έλεγε κανείς ότι τι σχέση μπορεί να έχει η αμαρτία με την αρρώστια. Αμεσοτάτη σχέση, αγαπητοί. Αμεσοτάτη. Άλλο τώρα, εάν όλοι δεν αρρωσταίνουν, αλλά έχει όμως η αμαρτία πολύ μεγάλη σχέση με την ασθένεια. Βέβαια, υπάρχει και ένα ποσοστό ασθενειών που δεν έχει σχέση με τις προσωπικές αμαρτίες. Είναι γεγονός. Αλλά οι αρρώστιες αυτές που μπορεί να υπάρχουν να βρίσκονται σε σχέση με τους προγόνους, σημειώσετε το αυτό, με τους προγόνους. Διότι η γιαγιά μου, ο παππούς μου, ο προπάππος μου είχε εκείνο και εκείνο και τώρα εγώ, ο εγγονός, ο δυσεγγονός, να βρίσκομαι στην άσχημη κατάσταση, να πάσχω από αυτό ή εκείνο, μην το ξεχνούμε αυτό, αλλά και γενικότερα από το γενικό κλίμα της πεσμένης ανθρωπότητας. Γιατί μαζί με το θάνατο εισήχθηκε η φθορά και σας είπα ότι η αρρώστια είναι καρπός της φθοράς. Αλλά με τις προσωπικές αμαρτίες οπωσδήποτε έχει άμεση σχέση η αρρώστια. Άμεση. Τι λέμε στην παράκληση της Παναγίας από των πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Και το σώμα και η ψυχή αρρωσταίνουν. Σας είχα πει μια περασμένη φορά ότι η παρουσία της ασθενίας είναι κάτι περισσότερο από την παρουσία ενός μικροβίου. Κάτι περισσότερο. Και αυτό το αποδέχεται η σύγχρονη ιατρική και μάλιστα η λεγόμενη της προσωπικότητας. Πριν από κάποια χρόνια είχε γίνει ένα συνέδριο στο Μπόσεϊ της Ελβετίας που αυτό τονίστηκε και ξανατονίστηκε ότι η αρρώστια είναι κάτι περισσότερο από την παρουσία ενός μικροβίου. Μην το ξεχνούμε αυτό. Συνεπώς, βλέπει κανείς τη σχέση ανάμεσα στην αρρώστια και στην αμαρτία. Έχουμε βέβαια και περίπτωση ασθενίας χωρίς προσωπικά αμαρτήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο και όπως το δείχνει αυτό η ιστορία του Ιώβ. Όταν ήλθαν οι τρεις του φίλοι, ο Ιώβ ήταν ο βασιλεύς, τοπικός βασιλεύς, και οι τρεις του φίλοι ήταν όμοροι βασιλείς, όπως τότε και στην Ελλάδα το είχαμε αυτό, βασιλιάς μιας πόλεως. Ένα κράτος που ήταν μόνο μία πόλη, η Αθήνα, λέγαμε το κράτος των Αθηνών, το κράτος των Σπαρτιατών και ούτω καθεξής. Οι φίλοι του λοιπόν ήταν σπουδαίοι άνθρωποι, όμοροι, βασιλείς, και φαίνεται ότι είχαν μία εικόνα και γνώση του αληθινού Θεού, ως σαν, θα λέγαμε, προσήλυτοι. Όταν ήρθαν και τον είδαν, έμειναν ενεοί. Ήταν τόσο φοβερή η κατάστασή του, η λέπρα του, ώστε τρεις μέρες δεν μπορούσαν να ανοίξουν το στόμα τους να πούνε κουβέντα. Το παθαίνω με αυτό. Κάποτε το έπαθα εγώ στον θάνατο κάποιου προσώπου. Δεν μπορούσα τίποτα να πω. Τίποτα. Έμενα ενεός. Όταν είναι κάτι ξαφνικό, κάτι υπερβολικό. Όταν άνοιξαν το στόμα τους όμως, επέμεναν ότι οπωσδήποτε κάποια αμαρτία σοβαρή πρέπει να έκανε ο Ιώβ για να φτάσει στο σημείο αυτό. Είδατε ότι συνέδεαν την αμαρτία με την αρρώστια. Και καλώς έκαναν, διότι έτσι είναι η πραγματικότητα. Αλλά όμως δεν μπορούσαν να ξέρουν τα παρασκήνια της όλης ιστορίας ότι αυτό το ζήτησε ο διάβολος από τον Θεό να πειράξει τον Ιώβ και ο Θεός το επέτρεψε και που στάθηκε ο Ιώβ τύπος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έχουμε περικοπές τη Μεγάλη Εβδομάδα από τον Ιώβ, ακριβώς γιατί ο Ιώβ αποτελεί τύπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος Ιησούς Χριστός πάσχει αδίκως. Έτσι και ο Ιώβ έπασχε αδίκως.
Σαν άνθρωπος είχε βέβαια τις προσωπικές του αμαρτίες, αλλά δεν ήταν τόσες και τέτοιες για να φτάσει σε αυτό το κατάντημα. Να χάσει όλα του τα παιδιά. Ο διάβολος είναι φοβερός. Να χάσει όλη του την περιουσία. Όλα του τα ζωντανά, τα πάντα τα υπάρχοντά του να καταστραφούν. Και αυτός να γίνει λεπρός και να είναι ρηγμένος πάνω σε μια κοπριά. Και εκεί να κάθεται και να του λέει η γυναίκα του. Πόσες φορές μία γυναίκα μπορεί να είναι σύζυγος, εννοείται, να είναι σύμβουλος θαυμάσιος, αλλά κάποτε όμως να χρησιμοποιηθεί από τον διάβολο. Άντε, λέει, του λέει, άντε, βλασφήμα των θεών, να πεθάνεις, να ησυχάσω, να ησυχάσεις κι εσύ. Γιατί όταν ξημερώσει, λέω πότε θα βραδιάσει. Και όταν βραδιάσει, λέγω πότε θα ξημερώσει. Πηγαίνω στα ξένα σπίτια να κοιμηθώ. Και εκεί την είπε ο Ιώβ, άμυαλη γυναίκα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έδειξε όλο αυτό τον πλούτο και το θησαυρό της αρετής του ο Ιώβ. Έχουμε λοιπόν και περιπτώσεις τέτοιες που βέβαια σπανιότατες ίσως θα μου πείτε, αλλά ο Θεός ξέρει. Ωστόσο ο Ιώβ ήταν και στέκεται πάντοτε τύπος του Ιησού Χριστού. Τι πρέπει να κάνουμε? Βέβαια κάθε ένας παροστέλη θα λέει μήπως έκανα καμία σοβαρή αμαρτία, να κάνουμε αυτοκριτική. Μπορεί ίσως η αυτοκριτική μας να μην βγάζει ότι θα ήταν τόσο μεγάλη η αμαρτία μας για να πάθουμε μια πάρα πολύ σοβαρή αρρώστια. Ποιος ξέρει, ο Θεός δεν παιδαγωγεί τους ανθρώπους που αγαπά. Αυτό το παιδεύει, προσέξτε, γιατί ερμηνεύεται στραβά από το λαό μας. Εκείνος λέει που αγαπάει ο Θεός παιδεύει. Νομίζουμε ότι αυτό το παιδεύει θα πει ότι δημιουργεί κατάσταση δυσάρεστη στον άνθρωπο. Παιδεύω, θα πει παιδαγωγό. Δεν θα πει βασανίζω. Ο Θεός δεν βασανίζει κανένα. Αλλά παιδαγωγεί ο Θεός. Και αν σου έδωσε λοιπόν κάτι που μπορεί να μη δικαιολογεί τις αμαρτίες σου, να στάθηκες ένας ενάρετος άνθρωπος, χοντρικά ενάρετος άνθρωπος. Όταν όμως θέλει ο Θεός να σε κάνει ακόμη αγιότερον και επιτρέπει να πάθεις κάτι, που το ξέρεις, εμπήκε στα σχέδια του Θεού. Όπως οι τρεις φίλοι του Ιώβ μπήκανε στα σχέδια του Θεού, ήξεραν τι ζήτησε ο διάβολος. Όχι βεβαίως, δεν το ήξερε ούτε ο ίδιος ο Ιώβ. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, μια αυτοκριτική δεν θα μας έβλαπτε. Και αν δούμε ότι είναι βαρυτέρα η αρρώστια από τις τυχόν αμαρτίες μας, αν κάνουμε εννοείται μια σωστή αυτοκριτική, πάλι να μην γονγίσουμε και να λέμε μπορεί ο Θεός να θέλει να με παιδαγωγήσει. Εδώ λέγει όταν αναφέρεται εύθυνον χείρας το 10ο χωρίο, λέει απόστασον πλημέλια και εύθυνον χείρας, δηλαδή μακριά από την αμαρτία, κάθε τι που ο Θεός θα προσεβάλλεται από την αμαρτία σου, εύθυνον χείρας. Αυτό είναι το εύθυνον χείρας. Και από πάση αμαρτίας καθάρισον καρδία. Αυτό το εύθυνον χείρας, δηλαδή και μέχρι σήμερα πολλοί άνθρωποι μπορεί να προσευχηθούν, με τα χέρια ανοιχτά. Αυτό ως δέησης. Μπορεί όμως όχι. Πάντως είναι μια στάση της προσευχής. Τι λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος? Πρόκειται να ταιριάξει με ό,τι εδώ λέει ο σοφός Ιράκ. Βούλομαι ουν προσεύχεσθε. Θέλω, λέει, να προσεύχεστε. Τους άνδρας, αναφέρεται εις τους άνδρες, εν παντή τόπο επέροντας οσίους χείρας χωρίς οργής και διαλογισμό. Τα γράφει αυτά εις την πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή του. Δηλαδή, όσια χέρια. Τι είναι αυτά τα όσια χέρια? Καθαρά χέρια. Όταν σηκώσεις τα χέρια σου, να μην είναι χέρια αδικίας, να μην είναι χέρια
που στάζουν αίμα, να μην είναι χέρια βρώμικα από την ανηθικότητα, να είναι όσια, καθαρά χέρια όταν θα κάνεις την προσευχή σου. Είναι ακριβώς εδώ. Για να ξέρεις ότι ο Θεός θα ακούσει την προσευχή σου όταν τα χέρια σου είναι καθαρά από την αμαρτία. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, στον επόμενο στίχο, τον 11ο. Δώσ' ευωδία και μνημόσυνα σε μυθάλεως και λίπανον προσφοράν ως μη υπάρχουν. Πρόσφερε ευώδες θυμίαμα και αναμνηστική παρά το Θεό για σένα ανέμακτον θυσίαν. Θυσίαν σημιγδαλιού. Δεν είναι δύο κατηγορίες των θυσιών, η αιματηρά και η ανέμακτος. Αν προσέφερε στο θυσιαστήριο σιμιγδάλι, στάρι, το σιμιγδάλι ήταν ακόμη καλύτερα θυσία, γιατί έβγαινε από το στάρι κλπ. Αυτή λέγεται ανέμακτος θυσία. Η αιματηρά ήταν κάποιο ζώο που προσεφέρετο μαζί με όλα τα άλλα ζώα στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Πρόσφερε, λέγει, πλούσιες τις προσφορές σου, σαν να μην πρόκειται άλλο να ζήσεις πάνω στη γη. Πρόκειται για τυχόν τάματα. Βέβαια, το ξέρετε και πολλές φορές το έχουμε πει, ότι δεν υποχρεώνεται ο άνθρωπος να κάνει ένα τάμα. Εδώ μην ξεχνάτε, είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά αν έκανες κάποιο τάμα, οφείλεις να το εκπληρώσεις. Μάλιστα λέγει η Αγία Γραφή ότι το τάμα είναι ταυτόχρονα και μία παγίδα. Διότι ναι μεν, αλλά εάν δεν το τηρήσει το τάμα σου, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για σένα. Θα έχεις αντίστροφα αποτελέσματα. Και το τάμα σου, λέγει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας, δεν είναι πλούσιο. Δηλαδή μη τσιγκουνευτείς από οικονομικής πλευράς, διότι δεν είναι καλό. Μάλιστα, σαν κριτήριο παίρνει, σαν να σου έχουν πει ότι είναι η τελευταία θυσία που προσφέρει στον Θεό στη ζωή σου. Οπότε πώς θα ήταν αυτή η θυσία αν ήξερες ότι είναι η τελευταία στη ζωή σου? Έτσι λέει, θα είναι το τάμα σου, η εκπλήρωσή του, το τάμα σου θα είναι πλούσιο. Και μη φοβάσαι να μη φτωχύνεις, το λέει εδώ. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μπροστά σε μία αρρώστια τους και σε χίλια άλλα πράγματα τάζουν. Σας είπα, θα είναι σαν προσεκτική στο τάμα. Έταξες, θα το κάνεις. Τελείωσε, πάλι. Και πηγαίνουμε στον 12ο στίχο. Και ιατρό δοστόπων και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος και μη αποστήτω σου και γαρ αυτού χρία. Να προσφύγεις κατοπινά, λέει, και στο γιατρό. Διότι ο Θεός τον δημιούργησε και τον ανέδειξε. Μη τον απομακρύνεις από κοντά σου, γιατί έχεις την ανάγκη του. Αυτό είναι, αγαπητή μου, αλήθεια. Τι είναι αυτό? Μια επανάληψη μιας προηγουμένης θέσεως που είχαμε ήδη πει και αναλύσει από τον πρώτο ακόμη στίχο, εάν θέλετε. Και εδώ γίνεται μία υπενθύμηση της ανάγκης του ιατρού και ότι ο Θεός τον έχει κάνει για να σε εξυπηρετεί εσένα. Και εξηγεί γιατί. Είναι ο επόμενος στίχος, ο 13ος, που λέγει «Έστι καιρός, ότε και εν χερσί αυτόν ευωδία». Το βο με όμικρον. Το προηγούμενο ευωδία ήταν με ωμέγα. Σημαίνει μυρωδιά. Εδώ ευωδία από το ευωδώνομαι. Ανοίγει ο δρόμος για κάτι καλό. Απόδοση. Πολλές φορές η θεραπεία της ασθενείας και η κατευόδοση της υγείας είναι στα χέρια των ιατρών. Αφού Κύριος έκτισε τον ιατρό, υπάρχει, λέει, στιγμή. Και είναι πολύ φυσικό αυτό, αφού είναι από προσώπου Κυρίου ο γιατρός, κάποια στιγμή, σε κάποια αρρώστια, με κάποιον συγκεκριμένον άρρωστο, ο γιατρός
να έχει ευόδαση, δηλαδή θεραπεία. Πάντως είναι μία απάντηση σε όσους δεν έχουν εμπιστοσύνη στον ιατρό. Όχι, αγαπητοί. Μπορούμε βέβαια να διασταυρώσουμε. Μπορούμε και μπορούμε, αλλά τελικά όταν καταλήξουμε να κάνουμε μία εγχείρηση ή να κάνουμε μία θεραπεία, πρέπει να πούμε τώρα, Κύριε, νοερά από μέσα μας, πάμε στο χειρουργικό, θα λέγαμε τραπέζι. Παραδίδω τον εαυτό μου στα χέρια σου, Κύριε, και στα χέρια του ιατρού. Φώτισέ τον, βοήθησέ τον να έχει επιτυχία. Πρέπει λοιπόν μέχρι τελευταία στιγμή να προσευχόμεθα δια την ευόδοση που θα έχει ο γιατρός στη θεραπεία μας. Όπως ομοίως για ένα συγγενικό μας πρόσωπο. Πολλές φορές συγγενείς κάθονται έξω από την πόρτα του χειρουργείου, το ξέρετε αυτό, στα μεγάλα νοσοκομεία και στις κλινικές ακόμα. Τι μπορεί να κάνουν εκεί? Όχι να αδειμονούν, να κάνουν βόλτες και να ανάβουν τσιγάρου οι άνδρες. Όχι. Θα κάνουν προσευχή. Νοερά, από μέσα τους. Μπορεί να μην τους παίρνει κανείς είδηση ότι κάνουν προσευχή. Τι θα λένε? Να ευωδώσει ο Κύριος την θεραπεία στον άνθρωπό μας που θα την κάνει με τα χέρια του, αγαπητοί μου, ο γιατρός. Ναι. Και πηγαίνουμε στον 14ο στίχο. Βλέπετε πώς μας τοποθετεί η Αγία Γραφή σε όλα αυτά τα θέματα. Και γαραφτεί Κυρίου δε ηθίσονται, λέει ο 14ο στίχος, ή να ευωδώσει αυτής ανάπαυση και ίαση χάρη εμβιώσεως. Δηλαδή, διότι και αυτοί με τη σειρά τους, οι γιατροί, προσεύχονται προς τον Κύριο να κατευωδώσει τις προσπάθειές των και να επιτύχουν ελάφρυνση και θεραπεία της αρρώστιας για τη συνέχιση της ζωής. Χάρη εμβίωσης. Εμβίωσης. Δηλαδή για να ζήσει ο άνθρωπος. Τον παίρνει στα χέρια του ο γιατρός, προσεύχεται για να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Αλήθεια, προσεύχονται οι ιατροί? Θέτουμε το ερώτημα. Πολλοί νομίζουν ότι οι γιατροί είναι άθεοι. Όχι. Το να υπάρχουν κάποιοι άθεοι γιατροί δεν υπάρχει αντίρρηση. Αλλά όχι όμως συλλήφθην όλοι οι γιατροί είναι άθεοι. Όχι, αγαπητοί μου. Πολλές φορές έχω ακούσει από γιατρό ότι προσεύχεται. Έχω συστήσει σε γιατρό ή σε γιατρούς να προσεύχονται. Αυτό δα ιδιαίτερος. Έτσι και ήρθα σε μία γνωριμία επαφή με έναν γιατρό, είναι το πρώτο που έχω να του πω. Να προσεύχεται προκειμένου να κάνει καλή διάγνωση, γιατί η διάγνωση είναι η μισή θεραπεία. Όλοι το λένε αυτό και το ξέρουμε. Όχι να μην κάνει καλή διάγνωση και να σου δίνει φάρμακα αλλοπρόσαλα και να μην θεραπεύεσαι. Να κάνει μια καλή διάγνωση. Οπότε, να προσεύχεται. Πάντα να προσεύχεται. Μάλιστα, η προσευχή του θα είναι πρωί και βράδυ, αυτή που κάνουμε όλοι μας. Η τακτή προσευχή, πρωί και βράδυ. Μετά, ετοιμάζεται να πάει στο ιατρείο του, στο νοσοκομείο όπου είναι να πάει. Να κάνει ιδιαίτερη προσευχή για την περίπτωση αντιμετωπίσεως της ημέρας ανθρώπων με εγχειρήσεις, με παθολογικά, με ό,τι είναι. Ακόμη να κάνει προσευχή νοερά, εννοείται, από μέσα του, μπροστά στον ασθενή. Ας πούμε, πήγε ο ασθενής, ξάπλωσε πάνω στο τραπέζι αυτό, το κρεβάτι, αυτό το ανάκλυντρο, για να τον εξετάσει ο γιατρός. Από μέσα του να πει, Κύριε φώτισέ με. Είδατε, Κύριε φώτισέ με, βοήθησέ με, να καταλάβω. Δηλαδή, επί τόπου, εκεί, να κάνει προσευχή. Ο γιατρός που δεν κάνει προσευχή, χάνει πάρα πολύ. Σας είπα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν γιατροί που ομολογούν την πίστη τους εις τον Θεό.
Μάλιστα με εκείνη την πάρα πολύ συνηθισμένη φράση που ένας άθεος δεν θα την έλεγε ποτέ. Εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε. Τώρα το παρακάτω θα το κάνει ο Θεός. Αν ο γιατρός είναι άθεος, αυτή τη φράση δεν θα την πει ποτέ. Ναι. Αγαπητοί μου, είναι μεγάλο κεφάλαιο ο γιατρός να προσεύχεται. Μεγάλο κεφάλαιο. Ακόμη οι γιατροί να ενθυμούνται και τους Αγίους Αναργύρους, τους ιατρούς, οι οποίοι βέβαια εκτός από την ιατρική τους τέχνη, γιατί είχαν σπουδάσει ιατρική. Η ιατρική πάντοτε σπουδάζεται, γιατί πάντοτε ήταν αναγκαία. Και λέγεται όχι μόνο επιστήμη, αλλά λέγεται και τέχνη. Και να σας πω γιατί λέγεται και τέχνη. Διότι δεν είναι μία απλή γνώση, αλλά μετέρχεσαι κάποια πράγματα με το χέρι σου. Ας πούμε να κάνεις μία εγχείρηση, απαιτεί να χρησιμοποιείς τα χέρια σου, μία δεξιοτεχνία. Ο γιατρός, αν δεν είναι και δεξιοτέχνης, μάλιστα ένας διάσημος γιατρός, δεν θυμάμαι το όνομά του, όχι Έλληνας, δεν έπινε ποτέ υλοπνευματώδη ποτά, ισχυριζόμενος ότι ήθελε, χειρούργος αυτός, ήθελε να έχει το χέρι του πολύ σταθερό μέχρι την τελευταία πνοή του, για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του εις τους αρρώστους. Είναι σπουδαία πράγματα αυτά. Είχε υποβληθεί εις αυτήν την θυσία να μην πει τίποτα. Γουλιά είναι ο πνευματώδες. Έτσι λοιπόν, κανείς πρέπει να θυμάται και τους Αγίους Αναργύρους που είχαν την τέχνη και την επιστήμη να θεραπεύουν, αλλά είχαν και κάτι άλλο. Κάτι άλλο πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί οι Άγιοι Ανάργυροι εθαυματούργουν, όχι επάνω στο αντικείμενο που εξετάζουν, ας πούμε έναν άνθρωπο και να το πούν σήκω επάνω. Δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν κάτι και άλλο. Ασκούσαν την πίστη. Γιατί ο γιατρός ξέρει ότι όταν ο ασθενής έχει πίστη, χαράς Ευαγγέλια για τον γιατρόν. Το ακούσατε, για τον γιατρόν. Έχει συμφέρον ο γιατρός τον άρρωστο που έχει αυτός να είναι άνθρωπος της πίστεως και της προσευχής. Έχει συμφέρον ο γιατρός. Αλλά τότε οι άνθρωποι πάρα πολύ σαν ιδωλολάτρα και τα λοιπά, και οι Άγιοι Ανάργυροι συνιστούσαν την πίστη. Με άλλα λόγια, είναι ασκούσαν αυτήν την λεγόμενη ιατρική της προσωπικότητας. Το είπα και προηγουμένως αυτό. Δηλαδή τι, ήξεραν και ορθότατα, αυτό ήδη ανακαλύπτεται και στην εποχή μας, ότι όταν λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος, είναι ολόκληρα άρρωστος. Όταν λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι υγιής, είναι ολόκληρα υγιής. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Ότι ο γιατρός θα αποταθεί εις τον ασθενή, παίρνοντας το ιστορικό του. Ακούσατε, το ξέρετε αυτό. Παίρνοντας το ιστορικό του ασθενούς, για να δει ποια είναι η ζωή και η όλη προσωπικότητα του ασθενούς, πού είναι τοποθετημένη. Αυτό λέγεται η ιατρική της προσωπικότητας. Να στραφείς προς τον όλον άνθρωπον. Όχι, γιατρέ μου, εδώ πονάω, κόψε με να γίνω καλά. Δεν είναι εκεί το πράγμα. Θα υπενθυμίσω εκείνο το βιβλίο που σας έλεγα την περασμένη φορά, του Κίλε, που λέγει, ξένος είναι, που λέει πίσω μας στέκει ο Θεός. Διότι στην κλινική, λέει, ασκούσαν αυτήν την ιατρική της προσωπικότητας. Έβλεπαν τον άρρωστον σαν προσωπικότητα. Και όχι μόνο, απλώς έχω σκολικοειδίτιδα, πονάει ο κάλος μου και το δάχτυλό μου. Έβλεπαν ολόκληρο τον άνθρωπο. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, ο ιατρός, αγαπητοί μου, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, αν είναι σωστός γιατρός, μέσα στην κοινωνία, αρκεί να είναι σωστός και πιστός άνθρωπος. Και πηγαίνουμε τώρα σε έναν επόμενο στίχο.
τρία λεπτά έχουμε μόνο, ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτόν εμπέσει εις χείρας ιατρού. Το εμπέσει ο μικρονιώτη. Εκείνος που αμαρτάνει ενώπιον του πλάστου του θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Μάλιστα. Αν υπάρχει μια αλήθεια, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια που έπρεπε να γίνει μια επιγραφή και να τεθεί στα νοσοκομεία, εκείνοι που μπαίνουν μέσα σε ένα νοσοκομείο να τη διαβάζουν και να μπορούν να την αποκρυπτογραφούν. Δηλαδή, ο Θεός υπαγορεύει σε σένα τον άνθρωπο, υπαγορεύει μια φυσική αγωγή. Υπαγορεύει την διαιτά σου, τον ύπνο σου, την εργασία σου. Μάλιστα, η δίαιτα του ανθρώπου υπηγορεύει στους πρωτοπλάστους, ενώ ακόμη είσαι μέσα στον παράδεισο, πριν πέσουν. Προσέξατε το, πριν πέσουν. Και η τροφή σας, λέει ο Θεός, θα είναι αυτή και αυτή και αυτή. Είναι δε από το φυτικό βασίλειο. Και όπως λέει και στα ζώα, από το φυτικό βασίλειο. Δεν υπάρχει το ζωικό βασίλειο. Μετά όμως από τον κατακλυσμό που οι άνθρωποι εξόκυλαν, γίνεται μια καινούργια διαθήκη του Θεού με τον Νόε. Δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος πάνω στη γη παρά ο Νόε οικογενειακός. Επιτρέπεται πλέον οι βρώσεις κρέατος, αλλά υπό κάποιους περιορισμούς. Μπορείτε, λέει, να φάτε τώρα κρέας. Εδώ είναι μια υποβάθμιση, μια υποχώρηση του Θεού. Αλλά, λέει, θα το φάτε χωρίς αίμα. Ο Θεός όταν δίνει κάτι βάζει πάντοτε όρους. Μην το ξεχνάμε. Τους δίνει όλο τον παράδεισο και λέει, από το δέντρο αυτό δεν θα δοκιμάσετε. Τους δίνει το κρέας, αλλά λέει το αίμα του κρέατος δεν θα το καταναλώσετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό γράφει εδώ ο Ψαλμωδός, όσες φορές διαβάζω αυτό το στίχο, αγαπητοί μου, είναι ο 16, από το 16ο ψαλμό. Ακούστε. Και των κεκριμένων σου επλήσθη η γαστήρ αυτών. Και από εκείνα που ήσαν κρυμμένα, η κοιλιά του, λέει, χόρτασε. Γυρίζουν από εδώ, γυρίζουν από εκεί οι άνθρωποι να φάνε, να φάνε, να φάνε. Αυτή η γαστρονομική τέχνη διαρκώς εμπλουτίζεται, έστω και αν υπάρχουν ουσίες καρκινογόνες. Είδατε, ψάχνουν να βρουν, τρώγεται αυτό, τρώγεται εκείνο. Τελικά, όντως, αυτός ο άνθρωπος, ξέχωρα από τις ποικίλες ασωτίες που μετέρχεται στο θέμα του φαγητού, με διάφορες ασωτίες μετέρχεται, πέφτει στα χέρια του γιατρού. Πρόσφατη αρρώστια είναι το AIDS. Αλλά πρώτα Θεός θα συνεχίσουμε. Γιατί ο Θεός τι λέει, δεν θα πέσει στην πορνεία. Δεν θα είσαι ομοφιλόφιλος. Όχι, εγώ θέλω να είμαι ομοφιλόφιλος. Και αυτήν την ώρα, στη Ρώμη έχουν μαζευτεί μερικές δεκάδες χιλιάδες ομοφιλόφιλοι για να κάνουν τον πανηγυρικό τους. Ορίστε. Ορίστε. Τέλος πάντων, τα έγραψα και αυτά. Θα συνεχίσουμε πρώτα.